Μαρία, καλώς ήρθες. Την πιο κέρια στιγμή πάντα μιλάς ψυχθυριστά. Τι πήγες να μου πεις? Καλώς σε βρήκα, Ανδριανή. Καλώς ήρθες. Θα είμαστε ειλικρινείς. Με σένα είμαι ειλικρινής και με το κοινό. Αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε τώρα για τις σχέσεις και για το γεγονός ότι κάποιες φορές επιλέγουμε ουσιαστικά να παραμένουμε σε σχέσεις που δεν είναι και πολύ καλές για μας και εγκλωβιζόμαστε σε καταστάσεις. Είναι ένα θέμα που το έχετε προτείνει εσείς. Επικοινώνησε μια τηλεθεάτρια τέλος πάντων μαζί μας και μας είπε: κάντε μια τέτοια κουβέντα με τη Μαρία την Καμπεράκη. Γιατί προφανώς η ίδια το βιώνει και αντιλαμβάνεται ότι μάλλον δεν έχει βρει τον τρόπο να ξεφύγει από αυτό. Σύνηθες το φαινόμενο? Σύνηθες. Σύνηθες το φαινόμενο. Και για να μπορέσει να ξεφύγει κανείς από μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσει. Η κατανόηση είναι αυτή που οδηγεί σε ελευθερία. Να κατανοήσει τι? Να κατανοήσει καταρχήν ποια είναι τα αίτια που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Ότι δεν είμαι. Πολύ συχνά δεν είναι αυτός που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, δεν έχει δημιουργήσει και τα αίτια από μοναχός του. Ναι. Καταλαβες? Δηλαδή. Μου επιτρέπεις να κάνω μια. Γιατί εγώ είμαι συστημική ψυχοθεραπεύτρια, οπότε τείνουμε να βλέπουμε το πράγμα συστημικά, δηλαδή και λίγο διαγενειακά. Όταν γέννησες τα παιδιά σου, πότε αρχίσαν και λέγανε τις πρώτες τους λεξούλες? Εκεί προς το πρώτο χρόνο. Μπράβο. Εκεί που αρχίζουν και λένε τις πρώτες λεξούλες τα παιδιά, έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν τις πρώτες συνειδητές σκέψεις. Ναι. Άρα, εκεί στον πρώτο χρόνο περίπου, λοιπόν, αρχίζει το παιδί και βλέπει το γονιό. Και αν ο γονιός είναι κάποιος που αγαπώ, που εκτιμώ, που σέβομαι, θέλω να μεγαλώσω να του μοιάσω. Ναι. Αν ο γονιός είναι κάποιος που δεν αγαπώ, που δεν εκτιμώ, που δεν σέβομαι, θέλω να μεγαλώσω να μην γίνω σαν κι αυτόν. Και από αυτή την κίνηση βγαίνει η λαϊκή ρίση, από το Ρόδο βγαίνει αγκάθι και από τα αγκάθι βγαίνει Ρόδο. Αυτό το σκεπτικό αρχίζει από τόσο μικρή ηλικία. Από τόσο μικρή ηλικία και αν σκεφτούμε ότι ακόμα και η σεξουαλική επιλογή και η σεξουαλική ταυτότητα είναι στα 3 με 5 χρόνια, δηλαδή 5 χρόνια έχει κλειδώσει η σεξουαλική ταυτότητα, απλώς εκδηλώνεται στην εφηβεία με την ορμονική ανάπτυξη. Όταν λοιπόν το παιδί το κάνει αυτό για το παραδείγμα στον πατέρα, όμως συνήθως έχουμε 2 γονείς, αυτό που συνήθως γίνεται, Ανδριανή, είναι ότι βλέπω τον πατέρα ενός έτους, 2, 5, 6, 7, 8 και λέω, ο πατέρας έχει το α και β χαρακτηριστικό που μου αρέσει, αλλά έχει και το γ και το δ που δεν μου αρέσει. Η μητέρα έχει το κάπα και το λάμδα να τις μοιάσω, αλλά έχει και το χ και το ψ να μην τις μοιάσω. Οπότε γίνομαι ένα κράμα πραγμάτων που έχω μιμηθεί από τους γονείς μου, αλλά πάει καλά σε αυτά που θέλω να μιμηθώ. Σε αυτά που θέλω να αποφύγω, τι κάνω? Δηλαδή, αν είχα ένα γονιό που ήταν νευρικός, που ήταν οξύθυμος, που αυτό δημιουργούσε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και στη σχέση που έβλεπα με τους γονείς μου, λέω εγώ να μην βρω ένα τέτοιον άντρα. Άρα, συνήθως πάω μετά στο ακριβώς ανάποδο, από το άσπρο πάω στο μαύρο. Πολύ συχνά αυτή η κοπέλα θα πει να βρω κάποιον να πηγαίνει με τα νερά μου και θα βρει ένα πυθύνιο άνθρωπο, που στην αρχή θα είναι βολικός, αλλά σε βάθος χρόνου θα λέει «Αμά πια, δεν έχει και λίγο ζωντάνια μέσα του, δεν παίρνει μια πρωτοβουλία, όλα εγώ τα κουβαλάω». Οπότε από εκεί ξεκινάει το πατρόν που χτίζουμε για το τι σύντροφο θα βρούμε στα 18, στα 28 ή στα 38. Στα 18 μας, πολύ σπάνια έχουμε την συνειδητότητα να κάνουμε αυτή τη σκέψη και να πούμε, βρε παιδί μου, για να κάνω ένα flashback, να δω οι γονείς μου, οι δύο ενήλικες που με μεγάλωσαν, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι έχω κρατήσει, τι έχω απορρίψει, για να τα βάλουμε σε μία σειρά όλα αυτά, γιατί στα 30 και στα 40 λίγο πολύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Στα 18 δεν μπορείς, οπότε ζεις τον έρωτα, ζεις όλο αυτό το παιχνίδι που και αυτά ωραία μαθήματα είναι. Μετά όμως, είναι σαν υποχρέωσή μας, Μαρία, αυτό. Συναντάμε έναν άνθρωπο και βλέπουμε ότι μας πάει το όλο πράγμα και θέλουμε να προχωρήσουμε στη σχέση μαζί του. Είναι καλό να κάνουμε αυτό το γενεολογικό συναισθηματικό δέντρο? Καταρχήν, εγώ θα πάω ένα βηματάκι πριν τον συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, ναι, και θα πω σωστά το εξής. Θα πω το εξής, ότι συναντιόμαστε, Ανδριανή, και ερωτευόμαστε στο ίδιο επίπεδο συναισθηματικής ωριμότητας που έχουμε και με συμπληρωματικές οι ίδιες διαταραχούλες. Δηλαδή, ψιλομοιάζουμε. Έτσι ακριβώς. Σε εκείνη τη φάση της ζωής που συναντηθήκαμε, στα 22, στα 25, στα 28, αν ο ένας στην πορεία άρχισε να εξελίσσεται και ο άλλος έμεινε εδώ, αυτό το χάσμα σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ο έρωτας δεν έχει χαθεί επειδή εξελίχθηκε ο άλλος. Μπορεί ο και ένας να έχει χαθεί. Ο έρωτας, καταρχήν, οι επιστήμες λένε ότι τελειώνει σαν έρωτας και ο σκοπός είναι να μετουσιωθεί σε αγάπη, σε εμπιστοσύνη, σε εκτίμηση, σε δέσμευση, σε αφοσίωση. Ωραία. Αν λοιπόν όμως. Καταρχήν. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο που λέγεται. Ναι, είναι δύσκολο. Που λέγεται Έρωτας ή τίποτα.
Το συστήνω σε είτε αυτούς που θέλουν να βρουν σύντροφο. Ρωτάς ή τίποτα, γράψτε τις φιλιάς. Είτε σε αυτούς που είναι μαζί με σύντροφο. Γιατί δείχνει τη συνταγή ουσιαστικά. Έχει συνταγές αυτό. Έχει. Και, ναι. Ουσιαστικά. Και λέει ότι ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να μπει σε μια σχέση χρειάζονται κάποια προαπαιτούμενα. Δηλαδή, να έχει κόψει τον ομφάλιο λόρο με τους δικούς του γονείς. Ναι. Γιατί διαφορετικά θα ψάχνει μια άλλη μαμά ή έναν άλλο μπαμπά. Σωστά. Και χαρακτηριστικά, καθώς ερχόμουν σήμερα το πρωί, σκεφτόμουν δύο κοινωνικές μου περιπτώσεις, κοινωνικούς γνωστούς, έναν άντρα και μια γυναίκα, που κατέληξαν σε διαζύγιο αυτοί οι δύο άνθρωποι. Κανείς δεν παντρεύεται για να χωρίσει. Οπότε, ναι. Ο ένας λοιπόν μου είχε πει ότι τη γυναίκα μου τη γνώρισα ένα χρόνο μετά που έχασα με καλπάζουσα μορφής καρκίνο τη μητέρα μου. Οπότε με φρόντιζε, οπότε με μαγείρευε, οπότε. Και έτσι ουσιαστικά θέλησε να ασυνείδητα να υποκαταστήσει τη μητέρα. Mm-hmm. Και η άλλη κυρία γνώρισε τον άντρα της αμέσως μετά που πέθανε ο πατέρας της. Οπότε ήθελε ένα στήριγμα, μια παρηγοριά, μια ασφάλεια. Αυτό σαν πατρόν δεν είναι βίωνη η προοπτική αυτού του γάμου. Mm. Γιατί βάζει ένα ρόλο στον σύντροφό του που δεν του αντιστοιχεί. Να. Είναι άδικο προς τον σύντροφο αυτό να περιμένει να σου φερθεί σαν ο γονιός σου. Άδικο. Και εσένα τον ίδιο κάποια στιγμή δεν θα σε γεμίζει προφανώς. Ακριβώς. Άρα το να κοπεί ο ομφάλιος λόρος πριν θέλω να μπω στη σχέση, ακόμα και στο μυστήριο του γάμου, όταν διαβάζουν πριν το Ισαΐα που πετάμε τα ρίζια, διαβάζουν μια παράγραφο. Εγώ λέω ότι αν αυτή την εφαρμόζουν τα ζευγάρια, δεν χρειάζονται σύμβολο γάμου. Είναι η παράγραφος που καταλήγει η δε γυνή να φοβείται τον άντρα και κοιτάζουμε ποιος θα πατήσει ποιον. Mm. Αμέσως πιο πριν λέει: ο δε άνδρας αγαπά τη γυναίκα αυτόν, όσο ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία που για αυτήν έδωσε τη ζωή του. Εγκαταλείψας τους γονείς αυτών και έσονται οι δύο σε σάρκα μία. Mm. Κόψιμο, τον βάλει λόρο δηλαδή. Ακόμη, θέλει, ακόμη στο και η Εκκλησία το λέει. Άλλο. Ακριβώς. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να έχει σταθεί ο νέος άνθρωπος στα πόδια του. Και συναισθηματικά και πρακτικά. Το συναισθηματικά είναι να μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση στη ζωή του. Να μπορεί να παίρνει αποφάσεις στη ζωή του. Να μπορεί να διαχειριστεί ένα χωρισμό από ένα φλερτ. Χωρίς τη μαμά. Να πέσει στα μαύρα. Να μπορεί να διαχειριστεί τι επιλογή θα κάνει στη δουλειά του. Σε μια απόλυση κτλ. Το πρακτικό είναι να μπορεί να μαγειρεύει, να μπορεί να πληρώνει το ενοικιό του. Να αυτοεξυπηρετείται. Και να αυτοσυντηρείται και να αυτοεξυπηρετείται. Ναι. Και μετά, αφού έχει γίνει αυτό σαν προετοιμασία, όταν θα συναντήσω τον επίδοξο σύντροφο, να μπορέσω να κοιτάξω και να δω. Συνήθως εστιαζόμαστε εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό. Αλλά δεν είναι ικανή. Χρειάζεται να δούμε και λίγο πιο βαθιά τις αξίες αυτού του ανθρώπου. Που είναι ο σκελετός για μια σχέση. Και που θα τις κουβαλάει πάντα μαζί πάντα. Του. Πάντα. Και το αξιακό σύστημα του ανθρώπου δεν αλλάζει. Η συμπεριφορά αλλάζει. Το αξιακό δεν αλλάζει. Οι αξίες, το αξιακό σύστημα, αν είναι το ίδιο με το δικό μου, και η προοπτική ζωής. Γιατί αν ο ένας σύντροφος συναντηθήκαμε στα 25 και παίζουμε τένις και πάμε ιστιοπλοεία και περνάμε καλά. Τι ωραία ζωή για πέρα. Και μετά ο ένας θέλει να κάνει οικογένεια και ο άλλος θέλει να κάνει καριέρα. Εκεί είναι άλλη προοπτική ζωής. Καταλαβες. Οπότε αυτές είναι οι τρεις προϋποθέσεις. Έτσι ώστε όταν θα τον συναντήσω αυτόν τον γοητευτικό ή αυτήν την πολύ γοητευτική κοπέλα, να δω, να μπορέσω να δω. Να μην υποψιασμένος. Κάτι. Όταν θα έρθει ο έρωτας και θα σου χτυπήσει το κεφάλι, όχι την πόρτα, γιατί θα σου έρθει κατά κέφαλα. Έχεις χρόνο να κάνεις όλη αυτή την προετοιμασία και να τα σκεφτείς ή μυαλό να πεις ότι εγώ τώρα έχω γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο που κάνει την καρδιά μου και χτυπάει τόσο γρήγορα που πάει να σκάσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα είναι δώσω δύσκολο. Λίγο περιθώριο να σκεφτώ ποιο είναι το αξιακό του σύστημα για να δω. Οι πιο πολλοί θα πούμε, νομίζω, ότι πρέπει να μου ζήσω και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Σύμφωνοι, αυτό και στην άκρη του μυαλού μας ότι θα το στρώσω εγώ το πράγμα. Αυτή η κουβέντα μου δημιουργεί εμένα πελάτες. Αυτά τα στρωσίματα μας φάγανε. Αυτός ο οποίος ευελπιστεί ότι θα τον παντρευτώ ή θα την παντρευτώ και μετά θα την φέρω εγώ με τα νερά μου, φέρνει πελάτες στην πόρτα των ψυχοθεραπευτών και των συμβούλων οικογένειας και γάμου. Είναι λίγο άδικο όμως αυτό. Είναι σαν να λες στον άλλον, σαν να κάνεις μέσα σου μία μικρή απατεωνιά. Και να λες, ωραία, τώρα εγώ με τη Μαρία περνάω καλά, παίζουμε ωραίο τένις, τι πλοίες, τι κάνουμε, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Έχει 1-2-3 θεματάκια η Μαρία που δεν με βρίσκουν και πάρα πολύ σύμφωνοι. Αλλά δεν πειράζει, κάτσε να περάσουμε τώρα καλά. Και μετά, αφού πάρω εγώ την αφρόκρεμα της Μαρίας και διασκεδάσω, μετά θα μπούμε να τα διορθώσουμε και τα άλλα. Θα επιβάλλω εγώ την άποψή μου.
Και πρόσεξε να δεις, τα 2-3 θεματάκια που δεν μου ταιριάζουν, να δούμε, να τα κατατάξουμε. Ναι. Δηλαδή, είναι θεματάκια ότι, κοίτα, μου είπε θα έρθει 9 και έρθει 9.30, άρα είναι συμπεριφορά στην ασυνέπεια του χρόνου. Είναι ότι έρχεται και βγάζει τα παπούτσια του στο σαλόνι, οπότε είναι θέμα τάξη στο σπίτι. Αυτό είναι σε επίπεδο συμπεριφορά. Ναι. Δεν ξέρει να αλλάξει την μπρίζα ή δεν ξέρει να μαγειρέψει πάρα πολύ καλά, αντίστοιχα, που είναι θέμα ικανότητων. Αυτά εξαιτίας αυτών δεν γκρεμίζονται σπίτια. Εάν τα υπόλοιπα είναι βαθιά και είναι σωστά. Ουσιαστικά. Γιατί μπορεί να μην ξέρει να αλλάζει μπρίζα, μπορεί να αφήνει τα παπούτσια στο πάτωμα, αλλά να έχουμε κοινές αξίες, να αγαπάμε τα παιδιά μας, να είναι καλός οικογενειάρχης, να θέλει να είναι σύντροφός μου και όχι συντροφιά μου και να έχουμε τον ίδιο προορισμό. Τότε ακόμα και το παπούτσι στο σαλόνι θα μου φαίνεται χαριτωμένο. Εάν υπάρχουν τα υπόλοιπα, κατάλαβες. Ακριβώς, αν υπάρχουν και αν έχουμε τροφοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν τις περιπτώσεις όπου έχουμε τα παιδιά, έχουμε την οικογένεια, έχουμε και τις περιπτώσεις που είναι μια συντροφική σχέση χωρίς παιδιά, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις. Είναι δύο άνθρωποι που πορεύονται μαζί στη ζωή. Που τυπικά δεν σε δένει κάτι, πώς να σου πω, δεν σε υποχρεώνει κάτι να παραμείνει σε αυτή τη σχέση. Π.χ. η υποχρέωσή σου, τα παιδιά σου ή άλλοι παράγοντες. Είσαστε δύο ελεύθεροι άνθρωποι που απλά έχετε μία σχέση. Δεν είσαι όμως καλά σε αυτή τη σχέση. Ταλαιπωρείσαι και ταλαιπωρείσαι για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Πώς το διαχειρίζεις αυτό? Γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους γύρω μου, και μικρότερους και μεγαλύτερους και στην ηλικία μου, που παραμένουν για χρόνια μέσα σε σχέσεις που δεν έχουν τίποτα να τους δώσουν, ούτε καν χαρά. Έτσι, ακριβώς. Τίποτα. Ακριβώς. Και μπορεί να είναι με ένα σύντροφο και να μην βιώνω χαρά, μπορεί να είναι με ένα σύντροφο και να βιώνω δυσκόλεμα, ή μπορεί ακόμα στα δικά μας τα γραφεία βλέπουμε και περιπτώσεις να είμαι το τρίτο πρόσωπο σε κάποιον νου, να κρατάω την ισορροπία σε έναν άλλο γάμο, δηλαδή να μην έχω συζυγική σχέση κάποια νου για 10 χρόνια, για 12 χρόνια. Ωραία. Αυτό πάλι εδώ πρέπει να κατανοήσουμε ότι γιατί δεν φεύγω. Γιατί εάν. Πρώτον πρέπει να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει μάθει στη ζωή του να αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής του και αν απλώς ήταν πολύ καλό παιδί. Το καλό παιδί ενίοτε στο γραφείο μου, εγώ το λέω για προσβολή, για μάλωμα. Όλη η δική προσβολή το λέει. Ναι, το καλό παιδί είναι αυτό το εκτελεστικό όργανο που κάνει αυτό που του λένε για να μην δυσαρεστήσει τους άλλους. Άρα δεν εκφράζει επιθυμίες και αυτές οι επιθυμίες σε βάθος χρόνου γίνονται πίκρα. Εγώ που θυσιάστηκα για σένα και δεν το εκτίμησες. Και αυτό να το πει σε ένα σύντροφο, σε μια σχέση, πάει καλά. Το αργότερο που το λες και στα παιδιά σου όμως, γιατί έχεις μάθει με αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς. Οπότε, να έρθει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να κατανοήσει το ότι μένω εγώ και δεν περνάω καλά. Αν είχα την ευθύνη της ζωής μου, τι θα έκανα? Γιατί έχω ακούσει περίπτωση που λέει, εγώ δεν περνάω καλά, δεν με ενδιαφέρει να τη βελτιώσω τη σχέση και με γάμο και τρία παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει να τη βελτιώσω τη σχέση, αλλά δεν μπορώ να φύγω. Τι θα γίνει? Να φύγει αυτός. Γιατί δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν έχω μάθει να αναλαμβάνω. Η ευθύνη έχει τίμημα, Ανδριανή, έχει κόστος. Γιατί η ευθύνη, με την έννοια της εξουσίας και της πρωτοβουλίας, έχει και μια ευθύνη. Δηλαδή, αν εμείς αποφασίσουμε να βγούμε το βράδυ να φάμε και εσύ πάρεις την πρωτοβουλία σε πού θα πάμε να φάμε. Έχεις την ελευθερία να επιλέξεις, αλλά έχεις και την ευθύνη. Θα γυρίσω και να σου πω τι έκανες. Μα κοίτα εδώ το φαγητό. Πού με έφερες, δεν ήταν καλό. Κατάλαβες. Δες τι έκανες στην οικογένειά μας. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε για να μην φέρω εγώ την ευθύνη από αυτή την αποδιοργάνωση, από αυτή την ανακατάταξη του συστήματος, κάθομαι στα αυγά μου. Άρα, το ένα είναι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει την ευθύνη, το κάνουν αυτό. Το άλλο είναι οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυταξία. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν αξίζω και τίποτα καλύτερο. Πού θα βρω καλύτερο? Εάν έρχομαι από μια οικογένεια που ήμουν ακόμα πιο δυσκολεμένη και δεν παίρνω 0, τώρα άμα θα παίρνω το 30%. Και αυτό είναι και ο λόγος που μένουν πολλές γυναίκες σε κακοποιημένες σχέσεις. Εάν θα το δεις, θα πούνε ότι μα δεν ήταν συνέχεια έτσι. Τους αρκεί το λίγο, το ναι, ελάχιστο, μου έχει το πει, ας πούμε, εμένα, κυρία, μετά που πέθανε ο άντρας της, ότι εντάξει, με έδερνε, αλλά όχι και συνέχεια. Μόνο όταν μεθούσε. Είχαμε και καλές στιγμές. Οπότε, όταν προέρχεται από μια οικογένεια πατρική που ήταν ακόμα πιο δυσκολεμένη, τότε το 30% καλές στιγμές είναι μια προαγωγή. Και το άλλο είναι, το φοβάμαι το μετά. Συνήθως οι άνθρωποι, ξέρεις, αυτό το μαθαίναμε εμείς στο marketing.
Ότι, ναι, ναι, πες το έτσι μήπως το καταλάβουμε, ναι, καλύτερα. Ναι, ναι, στο marketing. Ότι όταν έρχεται ένας πελάτης και σου σχεδιάζει, είσαι grand διακοσμητής είτε μοντελίστ και σου περιγράφει πώς θα ήθελε το ρούχο του ή ένα κόσμημά του. Ο φόβος το πώς θα είναι μετά, το άγνωστο προκαλεί φόβο και προκαλεί μάγκωμα, αντίδραση. Ναι. Αν θα του πεις εγώ θα το σχεδιάσω, θα το φτιάξω και αν δεν σας αρέσει μην το πάρετε, χαλαρώνει. Ναι. Ωραία. Άρα το τι θα γίνει μετά. Θα βρω κάποιον ή θα είμαι κι ολομόναχος. Αντί να σκεφτόμαστε αυτό που πραγματικά είναι το θέμα και το πρόβλημα. Το αφήνουμε ακριβώς, το πρόβλημα στην ακριβώς, άκρη και λέμε ακριβώς. Ανασφαλές αυτό βλέπω μπροστά μου, κάτσε εκεί πίσω. Ακριβώς. Και αυτό τώρα το θα βρω κάποιον ή θα είμαι ολομόναχος μας πάει στο επόμενο αίτιο, στην επόμενη συνέπεια. Δεν είμαι καλά μόνος μου. Δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου. Γιατί αν είμαι καλά με τον εαυτό μου, θα τα αντέξω και ένα μεταβατικό στάδιο μόνος μου ή μόνη μου. Ναι, προφανώς. Ενδείκνυται, για να μην σου πω την ακρίβεια, και ένα μεταβατικό στάδιο, να χωνέψεις, να φομοιώσεις, να μεταβολήσεις πράγματα από αυτή τη σχέση. Πώς είναι, ρε παιδί μου, τρως ένα γεύμα σε γαλλικό εστιατόριο που είναι 4 πιάτα. Ανάμεσα στη γαρίδα και στην μπριζόλα σου δίνει ένα σορμπέ να καθαρίσει γεύση. Γιατί να μην γίνει το ίδιο και στις σχέσεις, όταν μεταβαίνουμε από τη μία σχέση στην επόμενη, είναι μπλέκει τη γεύση τη μια. Και η μία κουβαλάει στην άλλη και ακριβώς πληρώνει ο άλλος τα σπασμένα του προηγούμενου και πάει λέγοντας. Και συγκρίνω τον επόμενο σύντροφο με τον προηγούμενο και δεν συγκρίνω κανένα με το τι πραγματικά θα ήθελα εγώ. Ναι. Και εδώ με φέρνει σε ένα άλλο σημείο, ότι εάν ακόμα τολμήσω και πω ότι εγώ θα αναλάβω την ευθύνη της ζωής μου και τολμήσω να πω ότι εγώ ονειρεύομαι κάτι καλό για μετά, πώς τον ονειρεύομαι αυτόν ή αυτήν τη σύντροφο? Τον ονειρεύομαι να είναι ανεξάρτητος, να είναι επικοινωνιακός, να είναι τρυφερός, να είναι φυής, να είναι εγωιτευτικός, να είναι δραστήριος. Ωραία. Ένας τέτοιος άντρας. Όλοι τον ίδιο θέλουμε. Ένας τέτοιος άντρας. Τι γυναίκα θέλει δίπλα του? Είμαι εγώ αυτό? Γιατί αυτό το έλα βοήθησέ με εμένα δεν τον έλκει. Άρα έχω να γίνω αυτή η σύντροφος ή αυτός ο σύντροφος, αν θέλω μια γυναίκα να είναι δραστήρια, να είναι εγωιτευτική, να είναι τρυφερή, να είναι ευαίσθητη, αλλά να είναι και φυής, να μπορώ να την εμπιστεύομαι, να επικοινωνώ. Ωραία, αυτή τι άντρα θέλει δίπλα της? Είναι ένα κίνητρο λοιπόν για να μπει στη διαδικασία να αλλάξει πράγματα. Μόνο μονόδρομος θα έλεγα. Ναι. Άρα έχω να γίνω ερωτεύσιμος. Πάλι στο βιβλίο αυτό ο κύριος Καραγιάννης αναφέρει ότι πριν το ερωτεύομαι, είναι παθητική μετοχή. Το είμαι ερωτευμένος είναι παθητική μετοχή. Είναι κάτι που έπαθα. Ναι. Ετεροκαθοριζόμενο. Ήρθε απ' έξω η δράση. Το ερωτεύσιμος, το ερωτικός άνθρωπος έρχεται από μέσα. Εγώ θέλω να είναι το καλό. Εγώ θέλω να επιδιώκω, ναι, το όμορφο. Και νιώθω ήδη καλά με μένα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Καλά, θα μας πει κανείς ότι αυτά είναι τα ιδανικά και ότι επίσης θα μας πούνε ότι μα βλέπουμε χιλιάδες παραδείγματα γύρω μας ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν διορθωθεί στο παραμικρό. Συμφωνώ. Και όμως πάντα θα βρουν ένα σύντροφο, πάντα θα νομίζουμε εμείς ότι τι περνούν καλά και πάει λέγοντας. Αυτοί τι κάνουν σωστό και εμείς κάνουμε λάθος? Πρόσεξε, αυτοί που θα βρουν πάντα σύντροφο σημαίνει ότι πάντα χωρίζουν. Ναι, πόσο δικαίωμα. Για να βρίσκουν εύκολα σύντροφο σημαίνει ότι εύκολα χωρίζουν. Mm. Δεν θα αντιγράψουμε αυτούς. Θα αντιγράψουμε αυτόν που είναι 20, 30, 35 χρόνια με τον ίδιο σύντροφο. Ναι. Γιατί λέει ο καλός εραστής, το πούμε, φθάνει και βράδυ εκπομπή, να το πούμε και σόκι. Έστα όλα τώρα. Ο καλός εραστής δεν είναι αυτός που αλλάζει συχνά ερωμένες. Γιατί είναι σαν να ξέρει 10 συμπεριφορές και τακτικές και αυτές επαναλαμβάνει. Ο καλός εραστής είναι αυτός που έχει 20 χρόνια την ίδια γυναίκα, 30 χρόνια την ίδια γυναίκα. Γιατί έτσι καλείται να παράγει το καινούριο. Την έχει ευχαριστημένη. Και αντιστοίχως αυτή. Ακριβώς, αυτόν. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα πρέπει να ανανεώνομαι για να ανανεώνεται η σχέση. Ωραία. Τώρα με πας πίσω σε μία συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Κική Τζορτζακάκη για το διαζύγιο, που λέγαμε ότι είμαστε πάντα έτοιμοι με το δάχτυλο και πριν μπει στη διαδικασία να πεις ότι η Μαρία φταίει, σκέψου, εσύ τι έχεις κάνει. Οπότε αντιστοίχως το πάω και στο κομμάτι των σχέσεων. Πριν αρχίσεις να λες για τον σύντροφό σου ότι 1, 2, 3, 5, 10 που δεν με κρατούν ικανοποιημένοι, εγώ πώς συμπεριφέρομαι μέσα στη σχέση, εγώ πώς είμαι με τον εαυτό μου. Και λέγε ένας δάσκαλός μου στο πανεπιστήμιο ότι κάθε φορά που λέμε εσύ έκανες ή δεν έκανες αυτό, είναι σαν να κάνουμε αυτό το δάχτυλο. Ε? Μόνο λέει που ένα δάχτυλο δείχνει τον άλλο, τρία δάχτυλα δείχνουν εμένα και ένα δάχτυλο δείχνει το Θεό, τις συνθήκες, τη ζωή. Έτσι, άρα, είναι η αναλογία, έτσι, ακριβώς. Άρα,
επειδή είναι, τον έχω τον άλλο απέναντι παρατηρητή, είναι πιο εύκολο να το δω. Είναι πιο εύκολο να δεις τώρα εσύ αν εγώ έχω κραγιόν στο μάγουλο ή αν έχω σκίσει το καλσόνι ή αν έχω μια λαδιά στην μπλούζα μου. Αν μπορέσω να μπω λοιπόν παρατηρητής του εαυτού μου, τότε μπορώ να το κάνω αυτό. Και πώς το κάνουμε αυτό, Μαρία? Κοίταξε να δεις, είναι μια διαδικασία πάλι που μαθαίνετε και είναι ένα από τα πράγματα που μαθαίνουμε εμείς που δουλεύουμε με οικογένειες και δουλεύουμε με ζευγάρια. Κάτσε, γιατί τα λες ωραία, αλλά τα λες και τσαχαλιστά. Ωραία. Ευχαριστώ. Σαν να παρατηρούμε και να λέμε, ας πούμε, ωραία, αν της Αδριανής της κάνανε αυτό που η Ανδριανή έκανε στον σύντροφό της, της άρεσε. Και αυτό, τρίτο πρόσωπο. Να μπορέσω, αυτό είναι η ενσυναίσθηση. Να μπορέσω να μπω στη θέση του άλλου. Και να βρω καταρχήν τη θετική του πρόθεση. Αυτό που έκανε, αυτό που δεν έκανε, είχε δόλο. Ή μήπως είχε μια θετική πρόθεση και απλώς με ένα τζούμπαλο τρόπο του βγήκε. Ναι. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Δεν έχουμε μάθει να εκφράζουμε επιθυμίες μες στις σχέσεις μας, Ανδριανή. Ούτε από τη ζωή μας, ούτε από τις σχέσεις μας. Όλα απαιτήσεις είμαστε. Άλλο η απέτηση, και άλλο η γκρίνια, και άλλο το παράπονο. Δώσε μας ένα παράδειγμα. Γιατί την απέτηση, την γκρίνια, το παράπονο το έχουμε. Την επιθυμία μας. Τέλεια. Έρχεται ο σύντροφός μου το βράδυ που μου έχει πει 9 η ώρα και έρχεται 9.30-10 παρά και αρχίζω. Πάλι άρχισες. Δεν έρθει ποτέ στην ώρα σου. Λείπεις και από τα παιδιά. Λόγια μου χάνω μαζί σου. Ναι. Αυτό, αυτή η γκρίνια. Ή μπορεί να έρθει και να μου πει τι έχεις. Τίποτα. Ναι. Αυτό είναι παθητικό-επιθετική στάση. Είναι διαφορετική. Τα έχουμε δουλέψει εξαιρετικά και τα δύο. Ναι. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος είναι η επιθετικότητα και η παθητικότητα. Ωραία. Σε ανύποπτη στιγμή να κάτσω να του πω, ξέρεις, καταλαβαίνω ότι για να αργήσει το βράδυ σημαίνει ότι έχεις φόρτωμα στη δουλειά σου και σε κατανοώ. Μου λείπεις όμως. Άμα το πεις αυτό, είναι όλα διαφορετικά μετά. Ναι, μου λείπεις και ξέρεις, εάν καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να έρθεις νωρίτερα, αλλά μπορούμε ένα απόγευμα τη βδομάδα ή 3 ώρες το Σαββατοκύριακο να είμαστε μαζί. Γιατί μετά εγώ παίρνω κουράγιο και αντέχω τα δύσκολα όλη τη βδομάδα. Σε νιώθω σαν να είσαι δίπλα μου. Θα σε κοιτάζει ο άλλος έτσι. Τι έπαθε αυτή. Ναι, τι θέλει τώρα. Τρελάθηκε. Κάτι έχει κάνει. Αν το κάνω μία φορά, δεν θα έχω αλλαγή. Θα πρέπει να το κάνω σταδιακά. Και προφανώς όταν θα μπει 9.30 στο σπίτι, 10 παρά, εσύ θα είσαι φουντωμένος, διότι άλλο έχετε συμφωνήσει και άλλο έχει γίνει. Και θα είσαι έτοιμος να πεις, μα πάλι τα ίδια. Ναι, αλλά πάλι. Εκεί πάλι. Πώς το μαζεύουμε? Ναι, εκεί πάλι αντιδρώ στην ερμηνεία που έχω κάνει εγώ και λέω ότι ήρθε αργά, άρα δεν με σέβεται. Του το είπα, άρα δεν το υπολόγισε. Στη συνεπαγωγή δηλαδή. Ναι. Αν σκεφτούμε όμως ότι ήρθε αργά, μπορεί να τύχει πελάτη στο μαγαζί. Ήρθε αργά, σκέψου πόσο κουρασμένος θα είναι. Είμαστε έτοιμοι όμως να βγάλουμε νύχια, έτσι. Είναι αυτό που δεν εκφράζουμε αυτό που θέλουμε. Πείτε μου πόσο χρόνο έχω, γιατί εδώ το θέμα είναι σημαντικό και σοβαρό. Πόσο χρόνο έχω ακόμα? Κλείνω. Ωραία. Okay. Στο κλείσιμο θα μου τα πεις. Ναι. Ένα πολύ σημαντικό είναι να εκφράζουμε επιθυμίες. Ναι. Άλλο, αν υπάρχει άλλο εξίσου σημαντικό. Να εκφράζω επιθυμίες. Το άλλο είναι να μπορέσω να δω την θετική πρόθεση του άλλου πίσω από μια τζούμπαλη συμπεριφορά. Να μπορέσω να παρατηρώ τον εαυτό μου και να καλλιεργήσω την ενσυναίσθηση. Να αναλάβω την ευθύνη της ζωής μου στο είτε να μείνω και να βελτιώσω μια δυσκολεμένη σχέση, είτε να πάρω αποφάσεις και να δω πώς θα τις υποστηρίξω μετά. Γράψτε τα αυτά, σημειώστε τα και κάθε μέρα προσπαθήστε να δουλέψετε και ένα. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, Ανδριανή. Να είσαι καλά. Εμείς εδώ θα πούμε γεια, θα πούμε καλό βράδυ, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, μια ωραία εβδομάδα μπροστά σας και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 10. Γεια. Yeah.